Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω πάλι. Δεν είμαι και τόσο άρρωστος. Κάποια επέστρεψε. Έμεινε μαζί μας ακόμα λίγες μέρες, αλλά θα φύγει και πάλι. Δηλαδή ούτε ο Φερνάντο ούτε εσύ μπορείτε να την αντέξετε. Την περνάτε από τον ένα στον άλλο σαν μπάλα. Ναι. Πρέπει να είσαι ένα διαβολάκι. Έτσι λένε. Αλλά δεν το νομίζω. Λοιπόν, εγώ θα καθίσω, επειδή αρκετή προσπάθεια έκανα για να σταθώ. Καλησπέρα. Αχ, έφτασαν κι αυτοί. Καλησπέρα, Μιλιάνο. Ελένα, όρχε. Αξιάριστη, δεν ήθελες να με δεις ούτε μια φορά από τότε που ήρθα πίσω. Α, ναι, είμαι η χειρότερη. Φερνάντο, χαίρομαι που σε βλέπω. Νόμιζα πως έπατε σε ατύχημα. Ναι, αλλά επιβίωσε, δόξα σε Θεός. Όρχε, σου παρουσιάζω τα νύψια μου, Κάτια και Φερνάντο. Καθίστε, βοηθήστε. Ευχαριστώ. Ισαία, φέρε ένα ψυχικό στη μικρή. Την τεγκύλα μου, Μιλιάνο. Έχομαι, έχομαι. Αλλά ξέρετε πως δεν πρέπει να πίνετε. Δεν με νοιάζει. Τι έγινε με τη Σάνδρα? Είναι στη Μαδρίτη. Αλλά εγώ θέλω να επιστρέψει τώρα. Δεν νομίζω πως είναι σωστό να μιλάμε για τα οικογενειακά. Εγώ μιλώ όπως θέλω και όταν θέλω. Όχι, όχι, έχει δίκιο, Πορφύριο. Αυτά είναι θέματα οικογενειακά και δεν συνηθιούνται μπροστά σε ξένους. Ναι, φίλε, αλλά έχει χρόνια που δεν ξέρω τίποτα για την εγγονή μου. Τι και αν πεθάνω αύριο. Είναι η μόνη με το αίμα μου και θέλω να την δω. Επειδή αυτή δεν είναι δικό μου αίμα. Κάνει εξετάσεις. Της έμειναν 2 μήνες να αποφυτίσει. Μετά θα επιστρέψει. Και θα μείνει εδώ για πάντα. Θα πιστεύεις. Χρόνια μακριά και ούτε μία κάρτα. Ούτε ένα τηλεφώνημα καν. Εντάξει, Πορφύριο. Έτσι είναι η νεαρή σήμερον ημέρα, άνθρωπε μου. Κοίτα. Η Κάτια επίσης σπούδαζε εξωτερικό και ποτέ δεν τηλεφώνησε. Και εσύ, Φερνάντο. Και εσύ, Θέση. Εντάξει, εγώ κάποτε παίρνω ορφείο με ένα τηλέφωνο και όποτε μπορώ έρχομαι για επίσκεψη. Αλλά επίσης έχουμε και τις δουλειές μας. Ναι, αλλά την ώρα της κληρονομιάς τρέχετε. Τρέχετε σαν τρελή. Κοίτα, κοίτα, Πορφύριο. Δεχόμαστε την πρόσκλησή σου να περάσουμε όμορφα εδώ. Αλλά αν δεν θα έχεις διάθεση άσχημα όλο το βράδυ θα φύγουμε. Όχι, 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 όχι. Όχι, μην είσαι τόσο ευαίσθητος, σε παρακαλώ. Κάθισε, κάθισε. Ισαία, φέρε και άλλη τεκίλα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, Χόρχε. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, το ξέρω. Μα είναι που ίσως... Τι πράγμα. Πού πας? Πού πάω? Στο εργαστήριο, να δω αν μπορώ να κάνω κάτι για την κόρη σου. Έστω, αντιμετατρέψω σε Φράγκενστάιν. Ξέρω πως το Πορφύριο έχει άσχημο χαρακτήρα, αλλά κατά βάθος είναι καλό άτομο. Εκείνος είναι μόνος όπως και εγώ. Συναντιόμαστε να παίξουμε τάβλη και να πιούμε λίγες τεκίλες. Κατάλαβα πως η Έλενα παντρεύτηκε με το μόνο του γιο. Ναι. Πατέρας και γιος ποτέ δεν τα πήγαμε καλά. Εκείνος πήρε το δρόμο του και ξαφνικά εμφανίστηκε με γυναίκα και κόρη. Τη Σάνδρα. Ναι. Έχουν συμφιλειωθεί κάπως. Αλλά ο Πορφύριο συμπάθησε τη μικρή. Την Ελένα ποτέ δεν του άρεσε. Μετά ο γιος του πέθανε και η Ελένα παντρεύτηκε με τον Χόρχε. Και ο Χόρχε τι κάνει? Α, είναι ένας γιατρός, πολύ γνωστός παγκοσμίως. Έχει μια κλινική για πνευματικά αρρώστους. Με αλσχάιμερ, σχιζοφρένεια. Αλλά η δουλειά του είναι πάρα πολύ γνωστή στον ιατρικό κύκλο. Λοιπόν, και τι έγινε η Σάνδρα? Δεν ξέρω, γιέ μου. Πιστεύω πως όταν η Ελένα παντρεύτηκε τον Χόρχε, η μικρή την οχλούσε και την έστειλε στη Μαδρίτη. Από τότε δεν επέστρεψε. Μα μια νεαρή μόνη μπορεί να παρασυρθεί, να την εκμεταλλευτούν, να κάνει διάφορες τρέλες θείε. Αναφέρεται σε μένα, σωστά? Όχι ακριβώς, αλλά κάποτε αυτό συμβαίνει. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Αν αναφέρεσαι σε σένα, εγώ. Τουλάχιστον να το παραδέχεσαι. Μην νιώθεις άσχημα, γιέ μου. Ήσουν πολύ νεαρός όταν πέθαναν οι γονείς σας. Όπως και να έχει, εγώ νιώθω υπεύθυνος. Εντάξει, όλοι είμαστε υπεύθυνοι για κάτι. Φιέ, η Ελένα ήταν χωρισμένη ή χείρα όταν παντρεύτηκε το γιο του κύριου Πορφύριο? Από ό,τι έχω καταλάβει, ελεύθερη. Φτάνει.
Σταμάτα να κλαις. Αυτό θέλω, Άννα. Αγάπη μου, τώρα έχεις ένα παιδί. Και για εκείνον πρέπει να είσαι δυνατή. Είναι ώρα για φαγητό. Όχι, 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 ήρεμα. Ήρεμα. Σας το φέρω εγώ. Ευχαριστώ. Hey. Το φαγητό σου είναι έτοιμο, αγάπη μου. Έλα. Έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα, κουκλάκι μου, έλα. Έλα. Έλα, έλα, πάμε στη μαμά. Η μαμά θα σου δώσει φαγητό. Έλα, 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 μαμά. Αγάπη μου, αγάπη μου. Έλα, μικρούλη. Πεινάει πολύ. Τι έπαθες? Τίποτα. Θα το ήθελα πολύ να γνώρισα τη μητέρα μου. Ο Θεός δεν το ήθελε και εκείνη έδωσε τη ζωή της για να γεννηθείς εσύ. Εξάλλου... Oh, μικρούλη. Εξάλλου είχες μια εξαιρετική μητέρα, τη Βικτόρια. Ό,τι και να έγινε, ήμουν πολύ τυχαίρος. Λοιπόν, μπορώ να κάνω μπάνιο. Μα είναι πολύ νωρίς, μόλις ξημέρωσε. Όχι, έτσι δεν έχω όλη τη μέρα, αγάπη μου. Θα πας ως εκεί? Δεν ξέρω, εξαρτάται τι θα μου πει ο δικηγόρος. Αλλά ό,τι και να γίνει θα σε ενημερώσω. Εδώ είναι τα φρούτα σας, κυρία. Ευχαριστώ. Τι να σας φέρω για πρόγευμα, γιατρέ? Δημητριακά και φρούτα. Ναι. Επέστρεψες τα χαράματα. Δούλευες μέχρι αργά. Χόρχε, σε περίπτωση που η Σάντρα δεν συνέλθει, υπάρχει μια λύση. Ποια? Υπάρχει μια κοπέλα που μοιάζει στη Σάντρα. Ή μάλλον ολόιδια. Και θες να κάνεις αντικατάσταση. Ένα ανθρώπινο πλάσμα δεν διαφέρει μόνο στον εξωτερικό τομέα, αλλά επίσης και στο χαρακτήρα, τον τρόπο συμπεριφοράς. Αυτό το ξέρω. Αλλά είμαστε σε μια κατάσταση επίγουσα και πιστεύω πως... Αν υποθέσουμε πως το κάνουμε, ποιος εβεβαιώνει πως το άτομο αυτό δεν θα μιλήσει? Σε περίπτωση που το κάνει, πιστεύεις πως ο γέρος θα μας κατανοήσει ή όχι, Έλενα? Όχι. Θα μας στείλει στη φυλακή. Μπορούμε να μιλήσουμε μαζί της, να δούμε τι άνθρωπος είναι. Έλενα, δεν υπάρχουν δύο άτομα εντελώς όμοια στον κόσμο. Εκτός αν είναι δίδυμο. Ποιος σου μίλησε για εκείνη? Ο Ουλίσσες. Ο Ουλίσσες είναι εκμεταλλευτής και απατεώνας. Μα είναι που... Τι? Εκείνη η κοπέλα είναι η δίδυμη της Σάντρα. Θες να πεις πως έκανες δίδυμα? Γιατί δεν μου είπες ποτέ τίποτα? Τα δημητήρια. Φύγε. Φύγε. Απάντησέ μου. Γέννησα δίδυμες. Νόμιζα πως η μία πέθανε, αλλά φαίνεται πως είναι ζωντανή. Μη μου λες εμένα παραμύθια. Θέλω την αλήθεια. Πολύ καλά. Παντρεύτηκα με ένα καημένο φτωχό χωρίς τίποτα στη ζωή. Κάναμε δίδυμα τη Σάντρα και τη Μαρία Χωσέ. Και μετά άλλη κόρη, την Πάολα. Μια μέρα αποφάσισα να φύγω με τον Κριστόμπαλ. Η Σάντρα ήταν στο σπίτι άρρωστη και έκλαιγε και εκείνος ήθελε να την πάρουμε. Την είχε ερωτευτεί, όπως ο κύριος Πορφύριο. Που σημαίνει πως έχεις ήδη παντρευτεί πριν και ποτέ δεν πήρες διαζύγιο από τον πρώτο σου σύζυγο? Όχι. Ο Κριστόμπαλ και εγώ κάναμε ψεύτικο γάμο. Δηλαδή η Σάντρα δεν είναι η γονή του Πορφύριο? Ο Κριστόμπαλ και εγώ την εγγράψαμε ως δική μας νόμιμη κόρη. Μα καταλαβαίνεις ακριβώς τι έχεις κάνει? Και επίσης μετά είχες την αχαριστία να παντρευτείς μαζί μου. Ο πρώτος σου σύζυγος ζει? Ναι. Τέλεια. Που πάει να πει ότι ούτε εσύ και εγώ είμαστε παντρεμένοι, σωστά? Είσαι μια ψεύτρα. Συμφωνώ. Η
είμαι μια ψεύτρα. Αλλά την κλινική σου και όλα όσα ξοδεύεις σε μηχανές και πειράματα το χρωστάς σε μένα. Κι αν το εξαίσιο σου μυαλό δεν γιατρέψει τη Σάντρα, ή θα καταστραφούμε εντελώς, ή θα στραφούμε στη Μαρία Χωσέ. Εσύ πιστεύεις πως εκείνη η κοπέλα θα σε ακούσει? Γιατί όχι. Είμαι η μητέρα της. Μια μητέρα που την εγκατέλειψε. Μια μητέρα που για χρόνια δεν ανησύχησε για εκείνη. Μην είσαι αφελής. Του το είπα. Α, ναι. Τι είναι? Ουλίσσες. Τι έγινε, πεθαρούλα? Σου το είπα. Τα είπα όλα στον Χόρχε. Ωραία είσαι, Θεραλέα. Και πώς αντέδρασα? Μπορείς να φανταστείς. Πώς είναι η Σάντρα? Τα ίδια. Ο Παντάν, σε παρακαλώ, φέρε μου όλες τις λεπτομέρειες που έχεις για τη Μαρία Χωσέ. Αλλά με προσοχή. Μη μιλήσεις για μένα σε κανένα. Φυσικά, φυσικά και ναι. Πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσω. Ωραία. Επιτέλους επέστρεψες. Λοιπόν, πες μου, βρήκες την κοπέλα σου? Ναι, αλλά σε καταστροφική κατάσταση. Είχε πάρει υπερβολική δόση και είναι σε κόμμα. Τι? Μη μου το λες. Γεια σου, κούκλε. Γεια, μικρή. Πώς είσαι? Καλά. Είσαι άρρωστη? Όχι. Αυτό είναι που της λέω εδώ και πολλές μέρες. Να πάει για εξετάσεις, αλλά δεν μου δίνει σημασία. Όχι, επειδή είμαι καλά. Απλώς είναι που είναι οι μέρες μου. Άλυσε. Αλλά τώρα θα φτιαχτώ για να με δεις όμορφη. Άντε. Φάνηκε πολύ χλωμή πάντως. Τι θες να σου πω? Δεν μπορώ να την πάρω από τα αυτιά και να την πάρω στο νοσοκομείο. Αλλά εντάξει, πες μου, τι είναι αυτό που η κοπέλα σου είναι σε κόμμα? Κάπου πήγε και είχε μπλέξει. Αλλά ήδη την πήρα σπίτι της. Κοίτα, αλλά είναι σίγουρα δίδυμη της Μαρία Χωσέ? Σου είπα ήδη πως ναι. Και ελπίζω να μην το έχεις πει σε κανένα, Α, όχι, φυσικά όχι. Τώρα πες μου, τι εξελίξεις έχουμε εδώ? Μου είπες πως ο Ρομπέρτο είναι πολύ σοβαρά. Ναι, αλλά φαίνεται πως έχει ήδη βγει από την εντατική. Κάποιος τον έχει μαχαιρώσει στην πλάτη. Μου το είπες. Και η Ρακέλ? Την πήγαν σε μια κλινική αποκατάστασης. Ο Άλεξ ακόμη είναι πρόεδρος της εταιρείας χάρη σε μένα και... και η Μαρία Χωσέ έχει γεννήσει τον κληρονόμο. Ωραία. Wow, όντως είχαμε εξελίξεις,